Καλησπέρα κυρίες και κύριοι. Χρόνια πολλά και Χριστός Ανέστη. Τη Δευτέρα του Πάσχα σήμερα, 9 Απριλίου, και αυτή τη στιγμή ξεκινά το κεντρικό δελτίο ειδήσεων στη τηλεόραση του Art Channel Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης. Μήνυμα αισιοδοξίας έστειλε ο Πρωθυπουργός από τη Τήλο, λέγοντας πως το φετινό Πάσχα σηματοδοτεί το πέρασμα στη μεταμνημονιακή Ελλάδα και επανέλαβε ότι η χώρα μας παραμένει πυλώνα σταθερότητας στην ευρύτερη περιοχή. Μέσα στον Απρίλιο, στην πρώτη γραμμή της επικαιρότητας, βρίσκονται τα θέματα της οικονομίας για την ελάφρυνση του χρέους και τα περισσότερα από 80 προαπαιτούμενα που πρέπει να ολοκληρωθούν στο πλαίσιο της τέταρτης και τελευταίας αξιολόγησης. Ο Απρίλιος θεωρείται εξαιρετικά κρίσιμος, με πρώτο ραντεβού την 5η 12 Απριλίου, οπότε συνεδριάζει το Euro Working Group. Θέλω να ευχηθώ σε όλους τους Έλληνες και σε όλες τις Ελληνίδες χρόνια πολλά και καλό Πάσχα. Ο φετινός εορτασμός του Πάσχα σηματοδοτεί το πέρασμα σε μια νέα εποχή. Σε μια νέα εποχή ελπίδας και αισιοδοξίας. Το πέρασμα στην μεταμνημονιακή εποχή. Μετά από 8 ολόκληρα χρόνια είμαστε στη θέση να αισιοδοξούμε και να ελπίζουμε ξανά. Αντέξαμε στα δύσκολα. Ο λαός μας άντεξε στις προκλήσεις και χάρη στις αστήρευτες δυνάμεις του κατάφερε να ξαναστήσει τη χώρα στα πόδια της. Σήμερα λοιπόν μπορούμε να είμαστε πιο αισιόδοξοι. Ταυτόχρονα όμως μπορούμε να έχουμε και όλα τα διδάγματα ώστε να μην ξαναβρεθούμε σε αυτή τη δύσκολη στιγμή που βρεθήκαμε πριν από 8 χρόνια. Και όπως αντέξαμε στις προκλήσεις με πίστη, αποφασιστικότητα και πείσμα, έτσι θα ανταποκριθούμε και στις σύγχρονες προκλήσεις. Με αποφασιστικότητα και με σύνεση. Γιατί ο λαός μας υπερασπίζεται πανανθρώπινες οικουμενικές αξίες. Τις αξίες που γέννησε ο ελληνικός πολιτισμός. Την ελευθερία, τη δημοκρατία, την κοινωνική δικαιοσύνη, την αλληλεγγύη στο συνάνθρωπο. Αυτές τις πανανθρώπινες αξίες υπερασπιζόμαστε. Η σκέψη όλων αυτές τις ημέρες στρέφεται στους δύο Έλληνες στρατιωτικούς που κρατούνται στην Αδριανούπολη. Στο αναστάσιμο μήνυμά του, ο Οικουμενικός Πατριάρχης ευχήθηκε να επιστρέψουν σύντομα στις οικογένειές τους. Την Κυριακή του Πάσχα, τους δύο στρατιωτικούς επισκέφθηκε ο Μητροπολίτης Αδριανούπολεως. Η συνάντηση έγινε σε έντονο συγκινησιακό κλίμα, χωρίς περιορισμούς και μάλιστα οι δύο στρατιωτικοί είχαν την ευκαιρία να κοινωνήσουν. Και οι δύο εξέφρασαν την ελπίδα για γρήγορη απελευθέρωσή τους και μάλιστα συμφώνησαν με τον Μητροπολίτη να τα πούν ξανά μετά την έξοδό τους από τις φυλακές, αυτή τη φορά στο Οικουμενικό Πατριαρχείο. Μας δόθηκε από τις αρμόδιες αρχές η άδεια ώστε ο Μητροπολίτης Αδριανουπόλεως Αμφιλόχιος ως εκπρόσωπός μας να επισκεφθεί αύριο τους δύο κρατουμένους Έλληνες Ορθοδόξους, στρατιωτικούς, Δημήτριο και Άγγελο, για να τους πει το Χριστός Ανέστη και να τους μεταφέρει τον ασπασμό και τη στοργή της Μητρός Εκκλησίας μαζί με την ευχή της σύντομα να επιστρέψουν στις οικογένειες και στα καθήκοντά τους. Στο σημείο αυτό, να ανοίξουμε ένα παράθυρο στην ενημέρωσή σας. Στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής γραμμής έχουμε τον εκλεκτό συνάδελφο από τη Θεσσαλονίκη, τον δημοσιογράφο του καρφίτσα.gr, τον Γιάννη Τονάκο. Γιάννη, να σε καλησπερίσω. Χρόνια πολλά και Χριστός Ανέστη. Καλησπέρα, Κώστα. Χρόνια πολλά, Χριστός Ανέστη. Να είσαι καλά. Δεν θα μιλήσουμε για πολιτικά, βέβαια. Σήμερα, πώς πέρασε ο κόσμος στο Πάσχα στη Θεσσαλονίκη, υπήρξε κάτι αξιοπερίεργο? Κοίτα, Κώστα, ο κόσμος αποφάσισε για ακόμη μια φορά να ακολουθήσει την έξοδο προς την Ήπεθρο, κυρίως να αποφασίσει να ξεσκάσει, ας το πούμε έτσι λίγο πιο λαϊκά, μάλιστα, να αποφύγει το στρες της καθημερινότητας και της καθημερινής πολιτικής ζωής. Να ξεχάσει λίγο τα προβλήματά του, ακριβώς. Ακριβώς, να ξεχαστεί λιγάκι, είναι δύσκολες ημέρες. Νομίζω ότι όλο ένα και περισσότερα άτομα έφυγαν, πήγαν προς την Ήπεθρο, αποφάσισαν να τσικνήσουν ουσιαστικά οικογενειακά, αλλά και με διάφορους φίλους. Η Θεσσαλονίκη ήταν μια άδεια πόλη την περίοδο των εορτών του Πάσχα και νομίζω ότι από αύριο επιστρέφουν κανονικά στους ρυθμούς. Υπήρξε κάτι αξιοπερίεργο? Όχι, νομίζω ότι όλα κινήθηκαν καλώς. Αυτό το οποίο αξίζει να σημειωθεί είναι ότι υπήρχε και μεγάλη έξοδος των εκδρομέων προς την Ήπεθρο, κυρίως προς περιοχές Σέρες, Δράσα, Χαλκιδική βεβαίως,
αλλά και βέβαια προς τα κάτω, προς την Αθήνα, καθώς υπήρξε η ευκαιρία για ένα μεγάλο ταξίδι για αρκετούς Θεσσαλονικείς, έτσι ώστε να επισκεφτούν και την πρωτεύουσα. Σήμερα υπάρχει επιστροφή των υδρομέων, υπάρχει αυξημένη κίνηση, τα μέτρα της τροχέας είναι έκτακτα? Ναι, έχουμε έκτακτα μέτρα της τροχέας, αναμένεται να ξεκαθαρίσει το τοπίο μέχρι τις 2 το βράδυ. Ελπίζουμε να μην έχουμε παρατράγουδα και μεγάλες ουρές και ποτηλιαρίσματα. Θεωρώ ότι όλα θα κυλήσουν καλώς. Νομίζω ότι οι δύο μεγάλες έξοδες στη Θεσσαλονίκη είναι ήδη προετοιμασμένοι για να υποδεχθούν πάλι τις εκδρομές. Νομίζω ότι η έδρα στα Μάλγαρα που πέρασε και που είδα όλα. Σιγά σιγά οι ουρές έχουν αρχίσει να δημιουργούνται, αλλά δεν έχει παρατηρηθεί κάποιο πρόβλημα μέχρι στιγμής. Θεωρώ λογικά ότι μέχρι το βράδυ στις 12 έως 2 τις 2 η ώρα θα έχει υπάρξει ομαλή είσοδο των εκδρομέων προς τη Θεσσαλονίκη, έτσι ώστε αύριο να αρχίσουμε πάλι ήδη. Όσον αφορά κάποια τοπικά θέματα στην ευρύτερη περιοχή του νομού Θεσσαλονίκης, υπήρχε κάτι? Νομίζω ότι έπειτα από το φιάσκο το οποίο είχε δει το φως δημοσιότητας τις προηγούμενες 10 μέρες με την ΕΙΑΣ, πλέον τα προβλήματα έχουν αποκατασταθεί σε αρκετές περιοχές. Ας μην ξεχνάμε ότι ήταν μεγάλη γελιότητα και ήταν ένα ιδιαίτερα τραγικό γεγονός το ότι η Θεσσαλονίκη, η συμπρωτεύουσα, έμεινε για 7 περίπου μέρες και 10 αρκετές περιοχές χωρίς νερό. Το κυρίαρχο ερώτημα το οποίο επικρατεί στις τάξεις των Θεσσαλονικίων είναι ότι αν όντως υπήρχε πρόβλημα και δεν μπορούσε να προμηθευτεί η Θεσσαλονίκη και η ΕΑΘ νερό τόσο από τον Ελιάκμον όσο και από την περιοχή του Ιωαραβησού, είναι κάτι το οποίο θα πρέπει να δώσουν απαντήσεις οι εμπλεκόμενοι και εκεί σε έργο να δούμε επιτέλους και κάποιες παρετήσεις σχετικά με αυτό το πολύ φλέγον ζήτημα το οποίο υπήρχε στη Θεσσαλονίκη. Νομίζω ότι πρέπει να αποφευθούν πολιτικές ευθύνες και να αναζητηθεί για ποιο λόγο τόσο οι νόμοι του Χρυσοχοίδη όσο και του Σπίρτη το 2015 δεν εφαρμόστηκαν έτσι ώστε να εξοπλιστεί η ΑΘΜ με περισσότερους και καλύτερους αγωγούς. Μάλιστα. Για να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ. Καλό βράδυ, χρόνια πολλά και πάλι. Εγώ σας ευχαριστώ, Κώστα. Καλό βράδυ και χρόνια πολλά πάλι. Αντίστροφα, πλέον μετρούν μαθητές, καθηγητές και γονείς για το τέλος των μαθημάτων και την έναρξη των απολυτηρίων και πανελλήνιων εξετάσεων στα λύκεια και των προαγωγικών και απολυτηρίων εξετάσεων στα γυμνάσια. Φέτος στις πανελλαδικές εξετάσεις υποψήφοι θα διεκδικήσουν 74.692 θέσεις στα ΑΕΗ, 46.663 στα πανεπιστήμια πλην Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής, 23.396 στα ΤΕΗ και 4.633 στο ΠΔΑ. Την έναρξη των εξετάσεων στις 8 Ιουνίου για τα γενικά λύκεια και στις 7 Ιουνίου για τα επαγγελματικά λύκεια θα σημάνει εξέταση στην ελληνική γλώσσα όπως συνηθίζεται. Ωστόσο, η διάρκεια των εξετάσεων φέτος θα είναι κατά 2 μέρες μικρότερη για τα ΓΕΛ εξαιτίας της κατάργησης της εξέτασης στα μαθήματα της ιστορίας και των μαθηματικών γενικής παιδείας. Υπενθυμίστε ότι φέτος τα επιστημονικά πεδία θα είναι συνολικά 4 μετά την κατάργηση του πεδίου των επιστημών της εκπαίδευσης και θα είναι αριθμημένα ως εξής. Πρώτο επιστημονικό πεδίο, ανθρωπιστικές, νομικές και κοινωνικές επιστήμες. Δεύτερο επιστημονικό πεδίο, θετικές και τεχνολογικές επιστήμες. Τρίτο επιστημονικό πεδίο, επιστήμες υγείας και ζωής. Τέταρτο επιστημονικό πεδίο, επιστήμες οικονομίας και πληροφορική. Έτσι, η πρόσβαση στα παιδαγωγικά τμήματα γίνεται πλέον από όλα τα επιστημονικά πεδία. Οι υποψήφοι για την εισαγωγή σε ένα επιστημονικό πεδίο θα εξεταστούν σε 4 μαθήματα, ενώ οι υποψήφοι για εισαγωγή σε 2 επιστημονικά πεδία θα εξεταστούν σε ένα επιπλέον μάθημα γενικής παιδείας ή προσανατολισμού. Γενικά, οι πανελλαδικές των ΓΕΛ θα διαρκέσουν από τις 8 έως τις 19 Ιουνίου, ενώ για τα ΕΠΑΛ από τις 7 έως τις 21 Ιουνίου. Οι εξετάσεις των ειδικών μαθημάτων θα πραγματοποιηθούν από τις 22 έως και τις 30 Ιουνίου και οι πρακτικές δοκιμασίες και οι υγειονομικές εξετάσεις για όσους επιθυμούν να εισαχθούν στα ΤΕΦΑ θα διεξάγονται από τις 19 μέχρι και τις 29 Ιουνίου. Υπενθυμίζω ότι φέτος, πριν από τις πανελλαδικές, θα διεξαχθούν οι απολυτήριες εξετάσεις στα λύκεια σε 4 μαθήματα. Γλώσσα και λογοτεχνία θα εξεταστούν μαζί, ιστορία, μαθηματικά και βιολογία. Εξάλλου, με τα μέχρι σήμερα δεδομένα, τα μαθήματα στα γυμνάσια και λύκεια της χώρας θα λήξουν την τελευταία εβδομάδα του Μαΐου. Ωστόσο, από μεριάς Υπουργείου Παιδείας, εκκρεμεί σχετική απόφαση για τις συγκεκριμένες ημερομηνίες λήξης των μαθημάτων. Για άλλη μία χρονιά συνεχίστηκε το έθιμο των αυγομαχιών στο Θρυλόριο από το Σύλλογο Ποντίων, η Κερασούδα και το Γάρς, με τη συμμετοχή από μικρούς και μεγάλους να είναι ικανοποιητική, ενώ οι περιφερειακές αυγομαχίες θα γίνουν φέτος στη Λεκάνη Καβάλας. Το έθιμο των αυγομαχιών στο Θρυλόριο συνεχίστηκε για άλλη μία χρονιά από το Σύλλογο Ποντίων, η Κερασούδα και το Γάρς, με τη συμμετοχή από μικρούς και μεγάλους να είναι ικανοποιητική, ενώ οι περιφερειακές αυγομαχίες θα γίνουν φέτος στη Λεκάνη Καβάλας. Εδώ. Είσαι αντοσκούλος.
πάλι, πάλι το τηγάνι θα πάρεις. Πάμε για το τηγάνι. Δεν νομίζω. Έλα, έλα. Άλλος θα το πάρει το τηγάνι. Άλλος θα το πάρει το τηγάνι. Λαχτούσανέστη. Λαχτούσανέστη, καρού. Κατά, κρατήστε, κρατήστε καλά τα... Άλλο από. Εδώ. Έλα. Μπράβο ρε Νίκο. Το κέρδισες το Σάββα. Χριστός Ανέστη, εύχομαι υγεία, ευτυχία σε όλο τον κόσμο, στους απανταχού Ορθοδόξους. Και δεύτερον, σας καλωσορίζουμε στο Θερλόριο για τις καθιερωμένες αυγομαχίες. Όπως κάθε χρόνο, θα έχουμε φέτος δύο συμμετοχές, μία για τους μικρούς και μία για τους μεγάλους. Τα αυγά θα περάσουν από έλεγχο, τα οποία θα τα ελέγξουμε για τη γνησιότητά τους. Εάν διαπιστώσουμε ότι κάποιο δεν τηρεί τους κανόνες του διαγωνισμού, θα τα βγάλουμε έξω. Ως συνήθως δεν γίνεται αυτό, αλλά για πάνε ενδεχόμενο για να μην χαλάσει όλη η διαδικασία. Επακριβώς δεν μπορώ να σας πω πόσα ακριβώς χρόνια. Έχει πάρα πολλά, πάρα πολλά. Δεν μπορώ να θυμηθώ. Όσο θυμάμαι τον εαυτό μου, θυμάμαι και αυγομαχίες στο Θερλόριο. Οι περιφερειακές αυγομαχίες θα γίνουν, από ό,τι έχω ακούσει, στην λεκάνη της Καβάλας, το Σάββατο 28 του μήνα. Εκεί θα είναι μεγαλύτερη συμμετοχή, όπως καταλαβαίνετε, από όλη την περιφέρεια αυγομάχη. Τα έπαθλα είναι μεγαλύτερα και υπάρχει μεγαλύτερος ανταγωνισμός. Άλλη μια χρονιά αυγομαχίας εδώ στο Θρυλόριο, στην Κομωτινή. Να ευχηθούμε καταρχήν σε όλο τον κόσμο Χριστός Ανέστη, χρόνια πολλά. Να ευχηθούμε να λυθεί το πρόβλημα με τους δύο στρατιωτικούς οι οποίοι κρατούνται στην Τουρκία το συντομότερο δυνατόν. Κουράγιο στις οικογένειές τους και στους ίδιους. Είμαστε όλοι μαζί τους. Νιώθουμε ότι είμαστε και στις οικογένειες και στους ίδιους κοντά. Το έθιμο αγκαλιάστηκε για άλλη μια χρονιά από μεγάλη πλειοψηφία των κατοίκων εδώ στο χωριό. Το παρήγορο είναι ότι τα νέα παιδιά τα βλέπουμε έχουν πολύ μεγάλο ενδιαφέρον για αυτή την παράδοση. Και μιλάμε για ένα έθιμο το οποίο δεν αναβιώνει, αλλά συνεχίζει. Διότι δεν σταμάτησε ουδέποτε από τον Πόντο, τον Κάφκασο και μετά στην Ελλάδα να πραγματοποιείται. Έχει αλλάξει λίγο η μορφή, εδώ πέρα πήρε πλέον πιο οργανωμένη μορφή, αλλά ο πηγαίος χαρακτήρας του παραμένει και αυτό είναι ότι πιο όμορφο. Συνεχίζει η νεολαία και μάλιστα δεν είναι έτσι τυχαία, συνεχίζουμε ή τσουγκράμε αυγά. Προσπαθούμε να μάθουμε τη διαδικασία διαλέγματος του αυγό, η οποία είναι χτυπώντας την στο δόντι, και επίσης να εκτρέφουμε αυτήν την ντόπια ράτσα κότας, η οποία υπάρχει εδώ στο Θρυλόριο και η οποία είναι αυτή η οποία δίνει, υπάρχει πολύ μεγαλύτερη πιθανότητα να δώσει περισσότερα αλλά και πιο δυνατά αυγά από ότι καινούργιες ράτσες όρνηθας που υπάρχουν. Να περάσουμε τώρα στις αθλητικές μας ειδήσεις. 4 μετάλλια κατέκτησαν οι Θρακιώτες αθλητές στο Πανελλήνιο Σχολικό Πρωτάθλημα Πάλιας που ολοκληρώθηκε στο κλειστό γυμναστήριο Νέας Ιωνίας Βόλου. Στην Ελευθέρα Μαθητών Λυκείων, ο Χαράλαμπος Αυτοφορίδης του 3ου Γενικού Λυκείου Κομωτινής κατέκτησε το χρυσό μετάλλιο στην κατηγορία των 79 κιλών. Στην ίδια κατηγορία, χάλκινο μετάλλιο κατέκτησε ο Αθανάσιος Κουμανούδης του 1ου Γέλου Οριστιάδας. Για το 3ο Γενικό Λύκειο Κομωτινής είχαμε και δεύτερο μετάλλιο στα 74 κιλά. Το κατέκτησε ο Άντων Ντοβγκομπόλοφ που ιτήθηκε στο τελικό από τον Γιάννη Λοϊζίδη του 1ου Επάλα Χαρνών. Τέλος στην Ελληνορωμαϊκή στα 72 κιλά είχαμε τη δεύτερη θέση και το αργυρό μετάλλιο για τον Δημήτρη Παρατσίδη του 4ου Γενικού Λυκείου Ξάνθης. Έφτασε στο τελικό αλλά ιτήθηκε από τον Κωνσταντίνο Πολυχρονίδη του Μουσικού Σχολείου Σκιάτιστας. Στο σημείο αυτό έφτασε στο τέλος το κεντρικό δελτίο ειδήσεων της τηλεόρασης του Art Channel Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης. Μείνετε μαζί μας, ακολουθεί έκτακτη εκπομπή σήμερα. Πες τα Νίκο με τον Νίκο Πουρτσίδη. Τελευταία ενημέρωση της ημέρας γύρω στα μεσάνυχτα. Από όλους εμάς, καλό σας βράδυ.